ή τον επικεφαλής. Άρα να υπάρχει σαφής αναφορά στο ναζιστικό ή ρατσιστικό χαρακτήρα του κόμματος και έτσι ο αυτεπάγγελτος έλεγχος του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου να ελέγχει αυτά τα στοιχεία. Πάλι δεν απαντήσατε όμως στο ερώτημα του Νότη. Αύριο μπορεί να κατεβάσει 17 Νοέμβρη ένα κόμμα το οποίο να θέλει να πάει στη Βουλή. Χρειαζόμαστε μια διάταξη η οποία να καλύπτει και αυτούς τους τρομοκράτες, λοιπόν, έτσι δεν είναι? Ακούστε να δείτε. Θα σας πω το εξής. Η 17 Νοεμβρίου, οποιαδήποτε ακροαριστερή οργάνωση, όσο και αν απεχθής μας φαίνεται η πρακτική της, δεν έχει στον πυρήνα της την ναζιστική ιδεολογία. Τι σημασία δεν έχει αυτό? Όχι, έχει σημασία. Ακούστε να σας πω. Δηλαδή, αν αφαιρέσει κάποιος ζωή, αλλά δεν είναι ναζιστής, είναι οκ. Okay. Όχι, το αντίθετο είπα. Είπα, όσο και αν απεχθής να είναι, δεν έχει σχέση με την ναζιστική ιδεολογία. Ακούστε λίγο να δείτε. Η απαγόρευση, μάλλον το κόλλημα καθόδου στις εκλογές, έχει σχέση με μια οργάνωση ναζιστική που υποδίεται το πολιτικό κόμμα. Ή μια εγκληματική οργάνωση, κύριε Ξανθόπουλε. Μια εγκληματική οργάνωση, η οποία φοράει την προβιά της δημοκρατίας. Αν ληστεύει τράπεζες και λέει μετά ότι το κάνει για να τα δώσει στους φτωχούς, μπορεί η συμμορία αυτή που ληστεύει τράπεζες να κατεβεί στις εκλογές? Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Αυτή ακριβώς είναι η δική μας η προσέγγιση. Γιατί ξεκίνησε η συζήτηση αυτή? Καταρχάς, δεν νομίζω, δηλαδή τώρα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, το καταλαβαίνω ως σχήμα λόγου, καταλαβαίνετε ότι 17 Νοέμβρη και οποιαδήποτε τέτοια οργάνωση, πόσο κόντρα είναι στις εκλογές, γι' αυτό και δεν είναι επιλογή. Α, δεν το ξέρετε αυτό. Πολιτών. Όχι. Από αυτό είναι αρχιακό. Θεωρούν τις εκλογές θέατρο σκιών και εμάς συμβιβασμένοι αριστερά. Τέλος πάντων. Τώρα να μην κάνω εγώ ανάλυση του μανιφέστου της ακροαριστεράς, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα, το καταλαβαίνω ότι είναι ένα σχήμα λόγου. Θέλω όμως να σας πω ότι ο περιορισμός στην ναζιστικό χαρακτήρα του μορφώματος έχει σχέση με το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί βάζουν κριτήρια στην ανθρώπινη ιδιότητα που δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία και το δημοκρατικό κεκτημένο όπως το έχουμε κατακτήσει ως κοινωνίες του διαφωτισμού από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά. Δηλαδή οι ναζιστές θεωρούν ότι υπάρχουν οι άνθρωποι και οι υπάνθρωποι. Θεωρούν ότι υπάρχει η άρια φυλή και οι υποτελείς φυλές. Αυτό σε καμία ακροαριστερή, σε καμία τέτοια οργάνωση δεν απαντάται. Άσχετα αν διαφωνούμε πλήρως με τις μεθόδους τους, δεν είναι ο πυρήνας τους σε αυτήν τη λογική. Κύριε Ξανθόπουλε, και η άκρα αριστερά τα ίδια μπορεί να κάνει. Με συγχωρείτε που το λέω. Έχετε, κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ, ειδικά εγώ, ξέρετε ότι δεν είμαι αυτός που θα υπερασπίσω τις ακροαριστερές. Ωραία. Το σημαντικό είναι τα κόμματα της Βουλής όλα μαζί να ψηφίσουν μια διάταξη που να μπαίνει μπλόκο απέναντι στους ναζιστές και στους όποιους, εν πάση περιπτώσει, επιβουλεύονται τη δημοκρατία. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η δημοκρατία είναι ανεκτική και στους εχθρούς της. Αυτό το ξέρουμε και το έχουμε κατακτήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως χώρα του πυρήνα της Ευρώπης. Αλίμονο εάν επεκτείνουμε τα εμπόδια κάθε φορά κατά πως είναι η συγκυρία. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, ότι το 1952 η τότε Δυτική Γερμανία απαγόρευσε το ναζιστικό κόμμα γιατί ακριβώς είχε τις οδυνηρές μνήμες του ναζιστικού καθεστώτος. Και σε πολύ λίγα χρόνια, το 1955 με 1956, η απαγόρευση αυτή επεκτάθηκε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας. Θέλουμε λοιπόν ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο κατά τη συγκυρία θα αποκλείει κόμματα, θα απαγορεύει κόμματα, ή θέλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα προστατεύει τη δημοκρατία? Για μας αυτό είναι κομβικό και το ξαναλέω, δεν έχει σχέση ούτε με συμπεριφορές οι οποίες είναι έξω από τη λογική του δημοκρατικού παιχνιδιού, ούτε με τρομοκρατικές ενέργειες, έχει σχέση με τον πυρήνα της ιδεολογίας του ναζισμού. Γιατί αυτή η ιδεολογία που κατατάσσει τους ανθρώπους ανάλογα με το χρώμα της επιδερμίδας, με την εθνοτική τους καταγωγή, με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, με θρησκευτικό τους προσανατολισμό, είναι έξω από το δημοκρατικό παιχνίδι. Το άλλο είναι μια κατηγορία πολιτών που έχουν μια στρεβλή, θα την έλεγα, άλλη αντίληψη, για την οποία η δημοκρατία αμήνεται και έχει τα μέτρα. Και έχει τα μέσα.